Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ένατο επεισόδιο της σειράς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με 8 σερί νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Σήμερα παίζουμε με την Goldstar, από ό,τι βλέπετε. Είναι 13η θέση, 16 βαθμούς κάτω από εμάς. Είμαστε στην πρώτη θέση με 41 βαθμούς. Ένα βαθμό πάνω από τη δεύτερη Salford και έναν αγώνα λιγότερο. Οπότε, αν κερδίσουμε, πάμε 4 βαθμούς μπροστά. Χωρίς πολλά-πολλά, πάμε να παίξουμε με την Colchester. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα παίξει. Άλλαξα το αμυντικό δίδυμο, ήταν λίγο κουρασμένοι οι παίχτες. Ο Σακαλάκης και ο Κουρτίδης. Επίσης ξεκινάει τον Νταϊτζόγλου, το έχει κερδίσει. Και έβαλα και τον Παπαδόπουλο από το αμυντικό χάφ, έβαλα τον Τζιμάνι. Γιατί χρειάζεται λίγη ξεκούραση ο Παπαδόπουλος. Έχουμε τη σέντρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Μπάντινι εδώ περνάει. Σπάει πολύ ωραία στον πάνω και αυτός ανοίγει το σκορ. Τελευταία, παιδιά, παίζουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κυκλοφορούμε ωραία την μπάλα, βρίσκουμε χώρους. Εδώ βλέπετε, ο Μάντιν κλείνει πολύ ωραία προς τα μέσα, δίνει στον πάνω. Και αυτός με ένα τελείωμα δεν ήταν πολύ καλό. Τερματοφύλακας το πρίξε λίγο. Έκατσε λίγο ακίνητος. Αλλά όπως και να έχει, 1-0 στο 8. Πολύ ωραία παλιά στην πλάτη της άμυνας από τον Νταϊτζόγλου στον Εμμανουηλίδη. Θα τελειώσει τη φάση πολύ όμορφα. Θα μας δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων. Εύκολα. Πάμε στο επόμενο. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί στα corner. Και θα ξανασυμβεί. Σκοράρει και ο Μάντνεϊ. 3-0 στο 23. Ένα γκολ του Πάνου με assist του Μάντνεϊ. Ένα γκολ του Μανουηλίδη. Και ένα γκολ του Μάντνεϊ με assist του Πάνου. Εδώ το φάγαμε δυστυχώς. Δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη την εστία. Βρήκαν ένα κενό χώρο. Σούταρε στην κλειστή γωνία. Και δυστυχώς μειώνουν σε 3-1. Εδώ και μια λίγο άτυχη στιγμή του Ιμπραχήμ, που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ιμπραχήμ είναι ο παίχτης από την Ακαδημία που ανεβάσαμε στην πρώτη ομάδα. Βρούμε ωραία την μπάλα. Φτάνει η μπάλα στον Νταϊτζόγλου. Μάντνεϊ. Τάι. Έχει χώρο για να ανέβει. Και θα ανέβει, θα μπει στην περιοχή. Και παιδιά, ο Νταϊτζόγλου, παρόλο που είναι 55 rating, 56, έχει απίστευτο τελείωμα. Έχει απίστευτο τελείωμα. Θα βάλει και αυτός το όνομά του στον πίνακα, το σκόρερ. Και θα κάνουμε το 4-1. Εδώ όμως θα μας αφήσει εκτεθειμένους ο ποτός. Και με ένα πολύ ωραίο σουτ στην κλειστή γωνία ξανά θα κάνουν το 4-2. Για κάποιο λόγο ο ποτός μαζεύτηκε εκεί πέρα τα δεξιά. Άφησε πάρα πολύ χώρο στο αριστερό εξτρέμ της Colchester. Και μείωσε σε 4-2. Δεν κατάφερε να εκτελέσει. Κάπου εδώ πέρα θα λήξει το match. 4-2. Μια πάρα πολύ εύκολη νίκη. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Όλα λειτουργήσαν εξαιρετικά. Παρόλο που φάγαμε 2 γκολ, η άμυνα έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε και το δίδυμο Ιμπραχήμ με Μάρκο. Γιατί έβγαλα Κουρτίδη και Σακαλάκι για να ξεκουραστούν. Και πάμε στο δεύτερο μάτς για σήμερα εναντίον της Bradford. Για τη 10η σερή νίκη. Σε ένα μάτς που έχουμε πολλούς κουρασμένους παίχτες. Οπότε χρησιμοποιούμε κάποιους αναπληρωματικούς. Έχουμε ξανά τη σέντρα. Πάμε για τη 10η σερή νίκη. Κλέβει εδώ ο Μωυσιάδης. Δίνει στο Μάντνεϊ. Ποιος θα μπει προς τα μέσα. Θα σπάσει έξω στον Μπαράν. Και χάσαμε τεράστια ευκαιρία. Σε κοινή αιστεία ουσιαστικά ο Μπαράν. Την έστειλε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Bradford. Εδώ κινδυνεύουμε. Και στο 39 η Bradford ανοίγει το σκορ. Με ένα σούτ στην κλειστή γωνία του Γκουντή.
μετά από μια-δύο καραμπόλες που έγιναν εκεί πέρα. Κατάφερε δυστυχώς η Μπράτφορντ και άνοιξε το σκορ. Και ξαναλέω, σε ένα μάτς που είναι πολύ κλειστό, βρίσκεις δύσκολα χώρους, δεν υπάρχουν πολλές φάσεις. Εδώ όμως φεύγουμε εμείς από τα δεξιά, με τον Τζαούσι ξανά. Θα κερδίσουμε corner και θα είναι και τελευταία φάση του ημιχρόνου. Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Και παραλίγο εδώ πέρα με το Μάτνεϊ έκανε απέκρουση του τερματοφύλακα στην Μπράτφορντ και θα μας δώσει ευκαιρία με το δεύτερο corner. Θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για το μάτς είναι αρκετά δύσκολο. Εδώ ξανά έχει χώρο η Μπράτφορντ. Τους δίναμε πολύ χώρο. Και με ένα σούτ από μακριά, παραλίγο να σκοράρουν και δεύτερο. Εδώ παιδιά δεν ξέρω τι γίνεται. Και δυστυχώς πάλι μετά από πολλές κόντρες, η Μπράτφορντ θα κάνει το 2-0. Δείτε εδώ πέρα τι γινότανε. Και δυστυχώς βρισκόμαστε πίσω με δύο τέρματα. Εδώ ανεβαίνει ο Σοχούντα από τα δεξιά. Χάνουμε τεράστια ευκαιρία ξανά. Ξανά. Ήταν από δύσκολη θέση. Και τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση η Μπράτφορντ. Θα κόψει πολύ ωραία ο Σακαλάκης. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ παιδιά νομίζω πως σφραγίστηκε η ήττα μας. Η χειρότερη ήττα ίσως φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω καν που θα πάει αυτό το μάτς. 3-0 στο 68. Είχα βάλει λίγο πιο επιθετικά tactics, να πιέσω πιο ψηλά. Μπάς και καταφέρω να ισοφαρίσω, αλλά το πλήρωσα με τρίτο γκολ. Εδώ φάγαμε και τέταρτο. Εντάξει, αυτό ήταν και λίγο βλακία γκολ. Εδώ πήρε κόντρα. Ο Κουντής έφυγε. Κυριολεκτικά έφυγε από το τέρμα. Δεν ξέρω τι έκανε. Παιδιά, δεν ξέρω σε πόσα άλλα μάτς τη σεζόν δεν έχουμε καταφέρει να σκοράρουμε. Είναι ή το πρώτο ή το δεύτερο. Δεν είμαι σίγουρος. Η χειρότερη ήταν με διαφορά όμως τη σεζόν, 4-0. Μετά από 9 σερ νίκες δεν καταφέραμε να κάνουμε και τη δέκατη. Κάπως μας προσγείωσε απότομα μια τσιγερή σφαλιάρα. Αυτή η ήττα βέβαια δεν νομίζω να μας κούνησε από την πρώτη θέση. Ναι, παραμένουμε με 4 βαθμούς διαφορά κιόλας. Διατηρήθηκε αυτή η διαφορά, θα μπορούσαμε να την έχουμε ανοίξει λίγο περισσότερο. Αλλά ήταν γερή σφαλιάρα. Εδώ βλέπουμε γίναν rescheduled κάποια μάτς που έχουμε, που σημαίνει ότι βγήκε και η κλήρωση του FA Cup. Ναι, και παίζουμε εντός έδρας ευτυχώς με την Portsmouth στις 7 Ιανουαρίου, που είναι σε ένα μήνα περίπου από τώρα, σε λιγότερο από ένα μήνα. Ξαναλέω, δίνω πολύ βάση στο FA Cup και ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το match. Μάλλον θα είναι αυτό το match θα παιχτεί στο μεθ επόμενο επεισόδιο. Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα και από τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν μπει στο round 3, είχαμε μια αρκετά καλή κλήρωση. Θα μπορούσαμε να παίζουμε μια ομάδα της Premier League πάλι. Παίζουμε με την Portsmouth που βρίσκεται στην League One, αν δεν κάνω λάθος.
Θα μπορούσα να είχαμε ατύχημα οποιαδήποτε της Premier League. Βλέπετε εδώ πέρα Newcastle, United, West Ham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, η οποία παίζει με τη Salford που είναι στην κατηγορία μας, Chelsea. Είχαμε μια αρκετά καλή κλήρωση, οπότε ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να περάσουμε από τον πόδο της Portsmouth και να δούμε ποια θα παίξουμε στο επόμενο παιχνίδι. Εδώ παίζουμε με τη Mansfield στο τελευταίο ματς για σήμερα, η οποία είναι 22η. Η ομάδα θα μείνει όπως έχει, οι βασικοί παίχτες. Στο προηγούμενο ματς έβγαλα τον Μπάνο, ήταν κουρασμένος και ήταν πολύ αισθητή η απουσία του, πάρα πολύ αισθητή. Η Mansfield στη σέντρα, ας ελπίσουμε να επιστρέψουμε στις νίκες μετά από μια γερή σφαλιάρα. Εδώ τώρα βγαίνουμε στην αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος έχει χώρο. Κλείνει προς τα μέσα, θα δώσει για το Μάντνεϊ και χάνει τεράστια ευκαιρία. Νόμιζα ότι μπήκε. Εδώ χάσαμε το replay, αλλά απίστευτη φάση. Και εδώ έχουν χώρο. Και δυστυχώς ο Γκουντίς μετά από κάποιες καλές εμφανίσεις επέστρεψε πάλι στα ίδια με ένα σουτ που έγινε πάνω του και δυστυχώς το έφαγε. Δεν ξέρω αν θα φανεί από αυτό το replay καλά, ίσως από το επόμενο. Εδώ βλέπετε η μπάλα πήγε σχεδόν στο κέντρο και απλά την άφησε να μπει μέσα. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια τελευταία. Και εντάξει, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν στο τερματοφύλακα in-game, έναν bronze τερματοφύλακα. Και έχουμε χώρο για την επίθεση, μια πολύ ωραία μπαλιά του Μάντινη στο Τζαούσι. Και χάνει μόνος του μπροστά στο τέρμα με άδεια την κλειστή γωνία, που δεν ήταν κλειστή εν τέλει. Και ήταν ευκαιρία να σοφαρίσουμε. Να απαντήσουμε αμέσως στον goal της Mansfield. Δυστυχώς φάγαμε και δεύτερο, έγινε το 0-2. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη μια στιγμή στην άλλη, η ομάδα από εκεί που παίζει τέλεια, ξαφνικά δεν βρίσκω καθόλου καινούς χώρους. Οι παίχτες μου δεν μπορούν να τρέξουν. Έχω χάσει τεράστιες ευκαιρίες. Οι παίχτες μου δηλαδή μόνοι τους μπροστά στο τέρμα, σε δύο φάσεις, σε δύο περιπτώσεις, αστόχησαν. Νομίζω πως απλά το παιχνίδι είναι έτσι από μόνο του. Ότι κάποιες περιόδους μπορείς να κερδίσεις, κάποιες άλλες είναι πιο δύσκολο. Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο που το παιχνίδι δεν είναι λίγο, δεν είναι ευνοϊκό προς τη μεριά μας. Όχι ευνοϊκό, απλά να μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε. Στα προηγούμενα μάτς ήταν αρκετά και γι' αυτό είχαμε κάνει και 9 σερι νίκες. Εδώ πέρα είμαστε δεύτερο σερι μάτς, στο οποίο όχι απλά θα πετάξουμε βαθμούς που θα χάσουμε. Και αυτό θα είναι το δεύτερο από την 23η, κάτι τέτοιο, Mansfield, δεν θυμάμαι καν τι θέση είναι. Δεν μπορούμε να περάσουμε από κανέναν αμυντικό, από ό,τι βλέπετε. Είναι όλοι πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ δυνατοί. Από ό,τι βλέπετε στρίβουνε σαν το Messi. Αλλάζουν την μπάλα τέλεια. Απλά έχει γυρίσει τελείως το momentum. Σκοράρουν απίστευτα γκολ. Απίστευτα γκολ. Βρισκόμαστε με 0-3 πίσω στο σκορ. Δεν νομίζω πως μπορώ να κάνω κάτι. Απλά πρέπει να περιμένω να τελειώσει αυτή η περίοδος που το παιχνίδι δεν θα θέλει να κερδίσουμε. Γιατί πραγματικά σε άλλο gameplay έπαιζα πριν 3 games και σε άλλο gameplay παίζω τώρα. Φαντάζομαι το έχετε ζήσει κι εσείς. Γράψτε μου λίγο κάτω στα σχόλια, η αλήθεια είναι. Σας τυχαίνει και εσάς αυτό, έτσι.
το να κάνετε σερί νίκες στο career mode και ξαφνικά να χάνετε back to back παιχνίδια με 4-0. Εδώ τουλάχιστον ο Πάνος θα μειώσει. Τουλάχιστον δεν θα μείνουμε για δεύτερο σερί μάτς χωρίς να σκοράρουμε. Κάτι είναι και αυτό. Ενώ παιδιά πραγματικά είχαμε χάσει, χάσαμε τεράστιες ευκαιρίες. Και για να περάσουμε μπροστά στο σκορ και για να ισοφαρίσουμε. Δηλαδή μια φάση με το Σοχούντ νομίζω μάτιο τέρμα. Και άλλη μια φάση με το Μάντνεϊ που ήταν μόνος του μπροστά. Εδώ ο Φιάλτης. Ναι, δεν θα τελειώσει. Πήγα να το πω πριν, αλλά το γλιτώσαμε. Εν τέλει, ό,τι σουτάρουν δεν μπαίνει μέσα. Ακόμα και στο δοκάρι να πάει, επιστρέφει πίσω σε αυτούς η μπάλα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Όπως σας είπα, απλά να περιμένω να τελειώσει αυτή η περίοδος για να μπορούμε να παίξουμε πάλι κανονικά το παιχνίδι. Τελείωσε λοιπόν το match. Δεύτερη σερί ήττα, δεύτερος σερί διασυρμός. Και αυτή τη φορά εντός έδρας και από τη Mansfield, η οποία βρισκόταν αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. Όπως σας είπα, τις περισσότερες φορές την πληρώνω, την πατάω βασικά, με ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Πριν έχασα από την Bradford, η οποία... Πού βρίσκεται? Η Bradford ήταν ψηλά στη βαθμολογία, ok. Και τώρα έχασα από τη Mansfield, που πριν από αυτό το match βρισκόταν τελευταία. Νομίζω. Η τελευταία, η προτελευταία. Έχασα από την 23η του πρωταθλήματος 1-5 μες στην έδρα μου. Αυτό. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη θέση και θα κλείσουμε το επεισόδιο όντας στην πρώτη θέση, με τη Salford να είναι πολύ κοντά σε εμάς, σε ένα βαθμό απόσταση. Επόμενο match παίζουμε με την 8η Doncaster, που είναι 11 βαθμούς κάτω από εμάς. Περιττό να πω ότι δεν μας παίρνει κάποιο άλλο αποτέλεσμα πέρα από νίκη. Πρέπει να επιστρέψουμε σε νίκες. Δεν γίνεται τρίτο σερί μάτς να χάσουμε. Δεν γίνεται τρίτο σερί μάτς να πετάξουμε βαθμούς. Πρέπει να πάρουμε αυτή τη νίκη. Και νομίζω πως αυτό το μάτς κιόλας που θα ξεκινήσουμε να παίξουμε στο επόμενο επεισόδιο θα είμαστε και επίσημα στη μέση του πρωταθλήματος. Αυτά για σήμερα. Δύο βαριές ήττες. Ελπίζω να τις αποφύγουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα ξαναπώ παιδιά, αφήστε ένα like στο επεισόδιο, βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο, βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όπως και να αφήσετε ένα σχόλιο, γράψτε ένα πάμε μπαμ όπως το προηγούμενο επεισόδιο, για να δω ότι έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Ένα subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια που θα βγουν και τα λέμε την επόμενη φορά.